κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αργό το απόγευμα ολοκληρώθηκε η προσπάθεια περισυλλογής των σωρών των 63 θυμάτων της αεροπορικής αυτής τραγωδίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο θάνατος των 63 στρατιωτικών ήταν ακαριαίος. Αργά το βράδυ υπήρχε η πληροφορία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι εντοπίστηκε και η 63η σωρός. Και να περάσουμε στις εχθροπραξίες των Περσικών. Αυτή την ώρα έχει σημάνει συναγερμός στο Ισραήλ. Στο τηλέφωνο έχουμε τον απεσταλμένο μας στην Ιερουσαλήμ, Γιώργο Παντούλα. Γιώργο, μας ακούς? Ναι, καλημέρα Γιώργο. Εδώ και 20 λεπτά περίπου, στις 3 παρα 20, οι σιρήνες του συναγερμού χτύπησαν και πάλι εδώ στο Ισραήλ, μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα χωρίς επιθέσεις με ΣΚΑΤ. Βέβαια, η απόψινή επίθεση ήταν πραγματική έκπληξη για πολλούς εδώ στο Ισραήλ, που πίστευαν ότι είχε σταματήσει ο εφιάλτης των ΣΚΑΤ. Από σήμερα η ζωή είχε αρχίσει να γυρίζει στο πολύ κανονικό της ρυθμό πλέον εδώ πέρα. Τώρα όλα αυτά θα ξαναγυρίσουν πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για το εάν έχει πέσει κάποιο βλήμα και σε ποια περιοχή έχει πέσει. Όλος ο κόσμος έχει πάει στα ερμητικά κλεισμένα δωμάτια με τις μάσκες. Ο φόβος για μια χημική επίθεση είναι αυξημένος μετά τις προηγούμενες επιθέσεις με συμβατικά όπλα. Όλοι περιμένουν ένα χτύπημα με χημικά. Και έτσι και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει αυτός ο συναγερμός. Εντάξει Γιώργο, μόλις έχεις τίποτα νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Εξάλλου, οι τελευταίες πληροφορίες από τον Περσικό είναι η χερσαία σύγκρουση στον κόλπο είναι θέμα ημερών. Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται κατά τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων από το γεγονός ότι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Ντικ Τσένεϊ, που μετέβη στη Σαουδική Αραβία μαζί με τον αρχηγό των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Κόλιν Πάουελ, έκανε για πρώτη φορά λόγο για χερσαίες συγκρούσεις και για να αναγκαστούν, όπως είπε, οι Ιρακινοί να εγκαταλείψουν τις καλυμμένες θέσεις τους και να εκτεθούν στις αεροπορικές δυνάμεις των συμμάχων. Οι συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις συνέχισαν το περασμένο 24ωρο τους βομβαρδισμούς θέσεων στο Ιράκ και, όπως μεταδίδει το Associated Press, μεταξύ άλλων καταστράφηκε ολοσχερός και στρατηγικής σημασίας γέφυρα του ποταμού Τίγρη στη Βαγδάτη. Στην Άγκυρα, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι μειώνεται προσωρινά και για τεχνικούς λόγους η παροχή υδάτων από το ποταμό Εφράτη προς τη Συρία και το Ιράκ. Τις τελευταίες ημέρες ο τουρκικός τύπος έχει γράψει ότι η μείωση της παροχής υδάτων από τον Εφράτη προς τη Συρία και το Ιράκ συνδέεται με τον πόλεμο. Κυρίες και κύριοι, νεότερες ειδήσεις στις 4. Γεια σας.